Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το συζητούμενο νομοσχέδιο είναι ένα από τα 76 αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης για να προχωρήσει η υλοποίηση της πλήρους εμπορευματοποίησης της γης, και οι στόχοι του σχεδίου νόμου, όπως αναγράφονται και στον τίτλο αλλά και στα άρθρα 1 και 2 που αναλύονται, είναι καθαρά διακηρυκτικοί. Το πραγματικό αντικείμενο είναι διατάξεις υπέρ του κεφαλαίου. Γι' αυτό και το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το νομοσχέδιο και κατά περίπτωση επί των άρθρων. Αυτό το ρόλο και στόχο υπηρετεί το ελληνικό κτηματολόγιο, όπως και η σύνταξη των δασικών χαρτών. Γι' αυτό και τόσο πολύ το ενδιαφέρον του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων από το 2017 για την επιτάχυνση του κτηματολογίου, ζητώντας παράλληλα διευκόλυνση επενδύσεων ώστε να κινηθούν γρήγορα και σε καθαρό τοπίο στη γη τα μεγάλα εμβληματικά έργα, όπως επίσης και της Τράπεζας της Ελλάδος από το 2014 με τις σχετικές παρενέσεις. Ο ΣΕΦ και η Τράπεζα της Ελλάδος προφανώς δεν κόπτονται για το κτηματολόγιο και το περιβάλλον από αγνή φιλοπεριβαλλοντική άποψη, αλλά γιατί εάν συνδυαστούν με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα διευκολύνουν την επέλαση των επενδυτικών κορακιών. Η κυβέρνηση με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου επιχειρεί, όπως λέει, τις αναγκαίες βελτιώσεις και διορθώσεις στο σύστημα του κτηματολογίου και τις λειτουργίες των κτηματολογικών γραφείων. Οπωσδήποτε, τέτοιες διορθώσεις και συνολικά μια σειρά παρεμβάσεις είναι αναγκαίες, με δεδομένα τα τεράστια προβλήματα που προέκυψαν από την εξαιρετικά προβληματική διαδικασία της κτηματογράφησης και που ακόμα ταλαιπωρούν χιλιάδες συναλλασσόμενους και τα εργατικά λαϊκά στρώματα για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στις μικρές τους ιδιοκτησίες. Ο χαρακτήρας όμως αυτών των διατάξεων όχι μόνο δεν επιλύει προβλήματα, αλλά ενισχύει τα υπάρχοντα και δημιουργεί νέα σε βάρος των συναλλασσόμενων και των εργαζομένων στις σχετικές υπηρεσίες υποθηκοφυλακίων και κτηματολογικών γραφείων. Στην πραγματικότητα, το νομοσχέδιο αποτελεί ακόμα ένα βήμα στην κατεύθυνση που υλοποιείται όλο το προηγούμενο διάστημα, με πλήρη αναδιάρθρωση του συστήματος καταχώρησης και κατοχύρωσης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, ώστε να εξασφαλιστεί το κατάλληλο, ασφαλές και αποτελεσματικό περιβάλλον στην αγορά ακινήτων, για τη συγκέντρωση της γης, τις μεγάλες επενδύσεις real estate, για τα διάφορα έργα και τις αναγκαίες για το κεφάλαιο αλλαγή στις χρήσεις γης, με την επράγματη εξασφάλιση τραπεζών και λοιπόν πιστωτών με τις μαζικές κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς λαϊκής κατοικίας. Το νομοσχέδιο, πρώτον, προχωρεί σε συγχωνεύσεις και δημιουργία υπηρεσιών μαμούθ, με τις οποίες το ΚΚΕ διαφωνεί ριζικά. Είναι πράξη επιζήμια. Αυτό μαρτυρούν τα υδροκέφαλα κτηματολογικά γραφεία της Αττικής, στα οποία έχουν υπαχθεί τα κατατόπους υποθηκοφυλακία. Συγχώνευση υποθηκοφυλακίων όμως σημαίνει και μεταφορά των εκκρεμωτήτων με το ίδιο και λιγότερο προσωπικό, αντί για γενναίες προσλήψεις και στελέχωσή τους. Δεύτερον, η διαδικασία για τα πρόδειλα ασφάλματα σωστά ρυθμίζεται. Είναι πρόβλημα υπαρκτό και μεγάλο. Θεωρούμε όμως την διαδικασία προβληματική, όπως και την εκ νέου παράταση της καταληκτικής προθεσμίας για τη διόρθωση της ανακριβούς εγγραφής με την ένδειξη άγνωστου ιδιοκτήτη έως 30/11/2024. Πρόκειται για λάθη των αναδόχων στην χάραξη των ιδιοκτησιών και καλούνται τώρα οι ιδιοκτήτες που δεν είχαν τίτλους και δεν δήλωσαν εμπρόθεσμα τα ακίνητά τους, ιδιαίτερα στην επαρχία, να προβούν σε επιπλέον διαδικασίες έξοδα συμβολογραφικά, μηχανικού, δικηγόρου και ούτω καθεξής για να τα δηλώσουν. Όλα αυτά αποτελούν την απόδειξη άλλη μια φορά για τα τεράστια προβλήματα από την διαδικασία της κτηματογράφησης που ανέλαβαν οι ανάδοχοι με τις παχυλές αμοιβές των σχετικών έργων. Η κτηματογράφηση και το κόστος της έπεσε στις πλάτες των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων που προσπαθούν να κατοχυρώσουν την μικρή ιδιοκτησία τους. Οι διατάξεις αυτές δεν είναι παρά μπαλώματα χωρίς να δίνουν οριστική λύση. Οι μικροί ιδιοκτήτες εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται, όταν οι μεγάλοι τρίτοι φορείς, όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, και διάφοροι επενδυτές εξυπηρετούνται γρήγορα και αποτελεσματικά, όπως για παράδειγμα με την πρόβλεψη του άρθρου 7,
που αποτελεί καινούργια διάταξη για τις απαλωτριωμένες εκτάσεις, με το οποίο οποιοσδήποτε τρίτος φορέας, δηλαδή μια εταιρεία, θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών εγγραφών που έχουν απαλωτριωθεί. Τρίτον, με το σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζονται ούτε δίνονται λύσεις στα μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα των εργαζομένων στο ελληνικό κτηματολόγιο. Προφανώς υπάρχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες, δημιουργούνται και νέες. Τις υποθέσεις όμως τις διεκπεραιώνουν οι εργαζόμενοι, το ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών και επιτακτική καθίσταται η ανάγκη της πρόσληψης εργαζομένων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς η ταλαιπωρία και η αναμονή, ειδικά σε μεγάλες περιοχές, φτάνει πολλούς μήνες, έως και πάνω από ένα χρόνο, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταχώρησης. Γίνεται καθημερινά ολοένα πιο καθαρά ότι το ψηφιακό επιτελικό κράτος της κυβέρνησης λειτουργεί όντως πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, αλλά μόνο για τους επιχειρηματικούς ομίλους που βλέπουν τις υποθέσεις τους να λύνονται ταχύτατα την ίδια ώρα που στον εργαζόμενο λαό προσφέρει νέα προβλήματα και βάρη, εντατικοποίηση της εργασίας των εργαζομένων στα κτηματολόγια χωρίς μάλιστα να ικανοποιεί αιτήματα του ίδιου του Συλλόγου των Εργαζομένων για τη χορήγηση αποζημίωσης απόλυσης, όπως το ΕΦΑΠΑΚ στο δημόσιο, όλων των εργαζομένων από το 1997 και όχι μόνο από το 2018, και φυσικά να υπολογιστεί και να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των παλιών εργαζομένων στα υποθηκοφυλακία που σήμερα εργάζονται στο κτηματολόγιο. Επιπλέον, με το άρθρο 20 του σχέδιου νόμου, προστίθεται στο νόμο 4512 του 2018 ένα ακόμα άρθρο, το 18α, φωτογραφίζοντας και ευεργετώντας μόνο τους πενταετούς θητείας νεοπροσλαμβανόμενους προϊσταμένους, οι οποίοι τοποθετούνται στο 15η κατηγορία, μισθολογική κατηγορία της ΠΕ κατηγορίας, εκτός εάν βάσει προϋπηρεσίας κατατάσσονται στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Καλούμε τον Υπουργό να διορθώσει την αδικία αυτή σε βάρος όλων των πρώην ειδικών άμυστων υποθηκοφυλάκων και νυν προϊσταμένων και αναπληρωτών που εντάχθηκαν στο ελληνικό κτηματολόγιο και τη χάνουν μιας ανεπίτρεπτης αντιμετώπισης τόσο στο μισθολογικό όσο και στο συνταξιοδοτικό. Για να διορθωθεί αυτή η αδικία, οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι προϊστάμενοι, προτείνουν να προσθεθεί στο άρθρο 18α παράγραφος, η οποία να αναφέρει ότι αυτοδίκαια τοποθετούνται και οι πιο πάνω εργαζόμενοι στο 15ο μισθολογικό κλιμάκιο, εκτός εάν βάσει προϋπηρεσίας κατατάσσονται στο ανώτερο μισθολογικό κλιμάκιο. Τέταρτον, με την υποχρεωτική χρήση της πλατφόρμας νομικού ελέγχου εγγραπτέων πράξεων, ανοίγει ο δρόμος για προγραμματικές συμβάσεις με πιστοποιημένους δικηγόρους για τους νομικούς ελέγχους των συμβολογραφικών και άλλων πράξεων και αιτήσεων, την ιδιωτικοποίηση και εργολαβοποίηση, δηλαδή των υπηρεσιών αυτών. Η ίδια επίπτωση εργολαβοποίησης ισχύει και με τις διατάξεις για διαπιστευμένους μηχανικούς για το κτηματολόγιο, βάζοντας από την πίσω πόρτα τις εταιρείες. Πέμπτον, αποκαλυπτικές των προθέσεων της κυβέρνησης είναι και οι διατάξεις που αφορούν την ανάθεση καθηκόντων νομικού ελέγχου και καταχώρηση εγγραπτέων πράξεων σε προϊστάμενο άλλου κτηματολογικού γραφείου, την πλήρωση των θέσεων προσωπικού των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων, των προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων και το κίνητρο επίτευξης στόχων, το γνωστό μπόνους, σε υπαλλήλους και δικηγόρους με σύμβαση έμιστης εντολής του φορέα. Επιφορτίζονται με επιπλέον καθήκοντα, εντατικοποιείται παραπέρα η δουλειά τους. Αντί για προσλήψεις προσωπικού, προχωρά στη διαιώνιση του ίδιου καθεστώτος για την πλήρωση των κενών θέσεων και για τους εργαζόμενους με σχέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το μπόνους θα υπολογίζεται με βάση το βαθμό διεκπεραίωσης των εκκρεμουσών υποθέσεων. Δεν θα υπερβαίνει το 15% του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης. Αν υπερβεί το 15%, τότε δεν θα αποζημιώνεται.
η επιπλέον εργασία. Δηλαδή δούλευε σαν το σκλάβο για τα ψίχουλα. Επιπλέον κάνει διάχυση των αναγκαίων υπηρεσιών για τον έλεγχο των νομικών πράξεων σε όλα τα χρηματολογικά γραφεία, ανεξάρτητα από χωρική αρμοδιότητα, και δίνει μπόνους για να δελεάσει, δηλαδή εντατικοποίηση και χάος. Ο νομικός έλεγχος των υποκαταχώρηση πράξεων δύναται να ανατίθεται από το ελληνικό κτηματολόγιο κατά παρέκκληση στους αναπληρωτές προϊστάμενους κτηματολογικών γραφείων ή υποκαταστημάτων, στο προϊστάμενο της Διεύθυνσης Νομικού Έργου Λειτουργώντος Κτηματολογίου και σε υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού των νομικών, δηλαδή του φορέα. Είναι φανερό ότι έτσι δυσχεραίνεται η επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν. Τουλάχιστον μέχρι τώρα ο ενδιαφερόμενος ήξερε ότι θα απευθυνθεί στο προϊστάμενο του κτηματολογικού γραφείου για να του λυθούν οι απορίες. Τώρα θα απορρίπτονται οι πράξεις χωρίς να ξέρει ο ενδιαφερόμενος ποιος τις απέρριψε και για ποιον λόγο. Ούτε φυσικά θα βγάζει άκρη στο κατατόπου κτηματολογικό γραφείο. Μια πράξη που πρέπει να καταχωρηθεί στο Ηράκλειο θα ελέγχεται, για παράδειγμα, στην Άρτα. Η όποια διαζώση συνεννόηση για αναγκαίες διορθώσεις στις προκαταχώρηση πράξεις, όπως πάγια συνέβαινε μέχρι τώρα, αποκλείεται διαπαντός. Η επιτάχυνση για την οποία μιλάει η κυβέρνηση δεν αφορά επομένως την πλειοψηφία των συναλλασσόμενων, αλλά λίγους και εκλεκτούς μεγαλοϊδιοκτήτες και επενδυτές. Έκτον, με τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου ακινήτου ανοίγει ο δρόμος για το ψηφιακό συμβόλαιο. Βασική επιδίωξη είναι η διαλειτουργικότητα των σχετικών συστημάτων, δεδομένων όπως κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, ΔΥΜΗ, αποκεντρωμένες διοικήσεις, δασικές υπηρεσίες, τεχνικό επιμελητήριο. Συνδέεται επιπλέον με την εισπρακτική λειτουργία του κράτους, αφού το συμβόλαιο συνδέεται με τις συνολικότερες υποχρεώσεις του κάθε ιδιοκτήτη μέσω της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, και το τίμημα δεσμεύεται για την ίσπραξη υποχρεώσεων. Η υπόσχεση της κυβέρνησης στους συμβολογράφους ότι θα αφαιρεθεί από το δημοπρατηθέν έργο το υποέργο για τη δημιουργία πρότυπου εγγράφου συμβολαίου είναι παραπλανητική. Ακόμα κι αν προς το παρόν παγώσει το συγκεκριμένο υποέργο, η συνολική κατεύθυνση και ουσία των αλλαγών δεν αλλάζει, ενώ είναι θέμα χρόνου να έρθει και η δημιουργία πρότυπου εγγράφου. Ή το άλλο που τους λέει ο Υπουργός, ότι ο ιδιοκτήτης θα συντάσει ηλεκτρονικά το φάκελο του ακινήτου και το κουμπί θα το πατά ο ή συμβουλογράφος. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παγίδα. Άλλωστε, πόσο μπορεί να ισχύσει αυτό, για 3, για 4, για 5 χρόνια? Κατά τη γνώμη μας, είναι διάταξη που διευκολύνει τις μεγάλες επενδύσεις real estate και όχι για τα συμφέροντα των μικρών ιδιοκτητών. Ο ρόλος του συμβολογράφου καταλήγει να είναι εντελώς εκπαιρωτικός. Ο αυτοαπασχολούμενος συμβολογράφος δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε όλο αυτό τον κυκαιώνα της συμπλήρωσης κάθε πλατφόρμας. Μόνο τα μεγάλα γραφεία θα αντέξουν, και φυσικά ευνοείται η δημιουργία μεγάλων πολυεπαγγελματικών εταιριών με συμβολογράφους, μηχανικούς, λογιστές, μεσίτες και άλλα επαγγέλματα. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αφού γκράζεται και στηρίζει τις ανησυχίες των συμβολογράφων. 7. Το ΚΚΕ θα συμφωνήσει με την κατάργηση της βεβαίωσης μειοφιλής τέλους ακίνητης περιουσίας στην αγοραπολισία ακινήτου. Διαφωνούμε όμως με τον τρόπο που εισπράτεται και διαμορφώνεται το ΤΑΠ από τους Δήμους. 8. Διαφωνούμε με την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το κτηματολόγιο Δωδεκανήσου. Έρχεται σαν συνέχεια της εξαιρετικά προβληματικής διαδικασίας για τη μετάβαση από το προηγούμενο ειδικό καθεστώς της περιοχής στις ισχύουσες γενικές διατάξεις και του πρόσφατου νόμου του 2022, με τον οποίο εμείς ως ΚΚΕ είχαμε διαφωνήσει.
Ένατον, σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 31 για το προσωπικό της ΕΔΙΚ ΑΕ. Δεν λαμβάνεται υπόψη, δεν λαμβάνουν μάλλον οι διατάξεις υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων. Μάλλον δεν τις λαμβάνει η ίδια η κυβέρνηση. Δεν εξαλείφονται αδικίες, ανισότητες και την απαράδεκτη κατηγοριοποίηση των εργαζομένων χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Στην κατάρθρο συζήτηση στην Επιτροπή, το ΚΚΕ έθεσε υπόψη στον Υπουργό τα αιτήματα των εργαζομένων, τα οποία γνώριζε, αλλά δεν έκανε καμία απολύτως νήξη. Ένοχη σιωπή, παρόλο που σε προγενέστερο χρόνο υπήρξε δέσμευση ότι έκανε δεκτά τουλάχιστον τα δύο από τα τρία αιτήματα. Μεταφέρουμε λοιπόν τα αιτήματα των εργαζομένων στην Ολομέλεια και ζητάμε να προσθεθεί στην παράγραφο 2 και το προσωπικό που προσλήφθηκε στην ΕΔΙΚ ΑΕ από το ΚΙΚΙ και όσων προσλήφθηκαν από τον ΑΣΕΠ με το διαγωνισμό του 2006 για αποζημίωση λόγω σύνταξης. 2. Να αλλάξει καταληκτική πρόταση της παραγράφου 3 προκειμένου να καταβάλλεται αποζημίωση λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης στο σύνολο του προσωπικού και για τους απολυμμένους ή αποχωρούντες υπαλλήλους της ΕΔΙΚΑ ανεξαρτήτως κλάδου, κατηγορίας και ειδικότητας που προσλήφθηκαν με το νόμο 36-7 του 2007. Και 3. Να προσθεθεί παράγραφος που να επεκτείνει το σύνολο του προσωπικού της ΕΔΙΚΑ την μεταφορά του σε προσωποπαγής θέσεις, σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση λύσης της εταιρείας ή κατάργησης οργανικής θέσης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η κατάσταση που επικρατεί στα κτηματολογικά γραφεία σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στις μεγάλες περιοχές Αττική Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις είναι απαράδεκτη. Η καταχώρηση πράξεων απορρίπτεται χωρίς επαρκή αιτιολογία. Χωρίς δικηγόροι και συναλλασσόμενοι να μπορούν να συζητήσουν με κάποιον αρμόδιο για την αντιμετώπιση του όποιου προβλήματος και την έβρεση λύσης. Οι όποιες υποσχέσεις για αντιμετώπιση δυσλειτουργιών στα συστήματα είναι κούφια λόγια. Διότι το μεγάλο πρόβλημα αναδύεται από κάθε πτυχή είναι η υποστελέχωση. Γι' αυτό και η τελευταία εξαγγελία της κυβέρνησης για διαμόρφωση ψηφιακής πλατφόρμας χορήγησης αριθμών προτεραιότητας αποτελεί πραγματική κοροϊδία, αφού δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα παραπάνω προβλήματα, πόσο μάλλον να παραμένει η ανάγκη για διαζώσεις εξυπηρέτηση. Εν κατακλείδη, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η μέχρι σήμερα ασκούμενη πολιτική υγιής και κτηματολογίου εξυπηρετεί το κεφάλαιο, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους μεγαλοκαταπατητές, το κεφάλαιο στο κατασκευαστικό κλάδο και όχι μόνο. Κύρια χαρακτηριστικά, η γενίκευση της ιδιωτικοποίησης στη γη, αγορά γης, συμπράξεις, παραχώρηση και μακροχρόνια χρήση, είτε απευθείας προς το κεφάλαιο, είτε με τη διαμεσολάβηση άλλων φορέων της τοπικής διοίκησης των αναπτυξιακών εταιριών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο περιορισμός της δημόσιας ιδιοκτησίας στη γη και της προστασίας και διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων. Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει τη χρήση γης ως κοινωνικό αγαθό στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας, η κοινωνική αξιοποίησή της για την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, την εξασφάλιση της λαϊκής στέγης, τη βιομηχανική παραγωγή, την εξασφάλιση υποδομών κοινωνικών υπηρεσιών, προϋποθέτει και την κοινωνική ιδιοκτησία της γης και τον κεντρικό σχεδιασμό. Τότε μόνο το εθνικό κτηματολόγιο και στο πλαίσιο του και το δασικό μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης προς όφελος των λαϊκών αναγκών, ως στοιχείο μιας φιλολαϊκής πολιτικής χρήσης γης. Ευχαριστώ πολύ.